πεζοδρόμιο στην Καβάλα που δεν θα το συστήναμε σε πεζούς. Στο κέντρο της πόλης το περπάτημα αποδεικνύεται ως άκρος επικίνδυνο σπορ από τα διαλυμένα και γεμάτες παγίδες πεζοδρόμια. Μία τέτοια παγίδα υπάρχει στη γωνία Βότση και Βενιζέλου, εκεί όπου εκατοντάδες πεζίδια έρχονται συνεχώς με πολλούς να πέφτουν και να σακατεύονται στην τρύπα του διαλυμένου φρεατίου και πεζοδρομίου. Πρόκειται για μία από τις πιο επικίνδυνες παγίδες του πεζοδρομίου, η οποία βρίσκεται εδώ στην οδό Βότση αρκετές ημέρες. Υπάρχουν πεσήματα πολλά, τα οποία μπορεί να αποκαλέσει και το θάνατό σου. Αυτά πρέπει να τα δει η Δημαρχία. Ο κίνδυνος αυξάνεται κατά την ημέρα Σάββατο, οπότε και διεξάγεται η λαϊκή αγορά της Καβάλας και από το σημείο διέρχονται αρκετοί πεζοί. Επικίνδυνο είναι αυτό. Το παζάρι προπατός περνάει πολλοί κόσμος από εδώ. Από αυτό το σημείο, ναι. Από το σημείο. Τι να κάνουμε, αυτά είναι. Ελλάδα είμαστε, τι θέλουμε. Όλα τέλεια μπορούν να γίνουν. Άμα είναι λίγο αφηρημένος ένας διαβάτης που περπατάει, μπορεί να πέσει και να χτυπήσει και να χάσει και τη ζωή του ακόμα. Όχι μόνο, ανάλογα τι πέσιμο θα κάνει. Εδώ και καιρό είναι. Δεν είναι ωραία. Μια χαρά είναι. Τι, μόνο εδώ, παντού έχει. Πήγε προς τα κάτω να δεις τι λακκούβες έχει. Εγώ νομίζω ευθύνη η Δημαρχία ευθύνεται. Βέβαια και αυτή πρέπει κάποιος να τους ενημερώσει. Εμείς οι πολίτες που είμαστε δημότες και μπορούμε να δούμε αυτό, άμα ξέρουν το τηλέφωνο, τότε πρέπει να επικοινωνήσουμε. Αν αυτοί αμελήσουν και δεν το δουν, η ευθύνη τότε είναι εκείνους. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, ορισμένοι τοποθέτησαν και χάρτινη επιφάνεια για να αποτρέψουν τα χειρότερα. Είχαν χθες μια ράμπα που βάζουν με σανίδια. Σανίδα εννοείται αυτό το χάρτινο βάλανε. Όχι, είχε μια ράμπα χθες. Χθες που ήταν στο παζάρι, προχθές που ήταν το παζάρι κατέβηκα, χθες δεν κατέβηκα. Είχε εδώ ένα ξύλινο τέτοιο. Ποιος το έβαλε αυτό, μάλλον κάποιος από τους επαγγελματίες. Εγώ το βρήκα, δεν το ξέρω. Και πάνω από ένα μήνα. Ναι, κορίτσι μου, αυτό έχω να πω. Ωραία Καβάλα, όμορφη, αλλά λίγο. Τι να πω άλλο. Μακάρι να σφιχτεί αυτό, γιατί κρίμα είναι. Δεν έγινε, ας πούμε, έγινε από ένα φορτηγάκι το οποίο πήγε να στρίψει και επειδή ήταν κενό κάπως κάτω, τώρα πώς ήταν το κενό, αυτό άγνωστο βέβαια, αλλά δεικνύεται ότι πέρασε φορτηγό από εδώ και έγινε αυτή η ζημιά. Ναι, κατάλαβες. Ένα αυτοκίνητο με μεγάλο κυβισμό. Μεγάλο κυβισμό, ναι, μεγάλο. Όχι, οι κούρσες δεν είναι κάνουν. Οι κούρσες στρίβουν εύκολα. Αυτό μπορεί να ήταν κάνα μεγάλο και με ανεβαίνοντας εκεί έγινε αυτή η καθίζηση σπάζοντας τα πλακάκια. Ή το, τέτοιο. Πολύ πολύ απέσμε, θα σπάσει ένα πόδι. Λίγο είναι ένα πόδι άμα το σπάσουμε. Εδώ μας τα έχουν κόψει όλα. Ναι.